Γεια σας φίλοι και φίλες, σήμερα θα ετοιμάσουμε ένα μοσχαρίσιο στέικ και θα το συνοδεύσουμε με κουνουπίδι στο φούρνο ψητό. Επέλεξα σήμερα ένα κομμάτι από το μοσχάρι που είναι μέσα από το μπούτι, λέγεται στρογγυλό. Είναι άπαχο, χωρίς λίπος και είναι πολύ πιο τρυφερό και μαλακό από το νουά. Μισό κουνουπίδι, ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και πάπρικα γλυκιά. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι παίρνουμε την μπασίνα, παίρνουμε ένα μαχαίρι και αφού έχουμε πλύνει και καθαρίσει το κουνουπίδι μας, το κόβουμε στη μέση, σε μπουκετάκια. Αφού έχουμε ετοιμάσει την μπασίνα μας, προσθέτουμε ελαιόλαδο, να πάει καλά σε όλο το κουνουπίδι, να έχει υγρασία, φρέσκο πιπέρι, αλάτι και πάπρικα γλυκιά. Τα ανακατεύουμε. Αφού ετοιμάσουμε το κουνουπίδι μας, παίρνουμε ένα λεπτό ταψί. Και προσθέτουμε λαδόκολλα. Τοποθετούμε το κουνουπίδι με λίγη απόσταση για να βγάλει λίγα υγρά. Ωραία. Αφού είναι έτοιμο στη λαδόκολλα, το κουνουπίδι, το βάζουμε στο φούρνο. Πάμε για το κρέας τώρα. Θα χρειαστούμε ένα βαθύ μπολ. Παίρνουμε το μοσχαράκι μας, το στρογγυλό, όσο πιο λεπτό γίνεται. Ωραία. Προσθέτουμε ελαιόλαδο. Πιπέρι. Και αλάτι. Το αφήνουμε για 20 λεπτά να μαριναριστεί και μετά συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Το κρέας μας είναι έτοιμο και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου ελαιόλαδο. Εάν έχετε τηγάνι γκριλ, το τοποθετείτε πάνω στις ράγες. Αφήνουμε καλά να γίνει η πρώτη πλευρά, να πάρει χρώμα και μετά το γυρνάμε άλλη μία φορά. Ίσως να χρειαστεί γύρω στα 5 λεπτά. Το κουνουπίδι μας είναι έτοιμο. Χρειάζεται 10 με 15 λεπτά στους 180 πάνω κάτω και αέρα. Γυρνάμε το κρέας από την άλλη πλευρά που έχει βγάλει τα υγρά του. Και το πατάμε καλά. Το κρέας μας είναι έτοιμο. Ας στήσουμε το πιάτο. Βγάζουμε ένα-ένα το κρέας.
και το αφήνουμε τώρα 10 λεπτά να ξεκουραστεί. Αφού ξεκουράστηκε το κρέας μας, παίρνουμε ένα μαχαίρι για κρέας, πριονωτό δηλαδή, και το κόβουμε σε φιλετίνια. Εάν το αφήσετε 2 λεπτά ακόμα στο τηγάνι, θα είναι well done. Ωραία. Προσθέτουμε το κουνουπίδι τώρα. Είναι ένα πιάτο πάρα πολύ υγιεινό, με πρωτεΐνη και ιχνοστοιχεία. Λοιπόν, το πιάτο μας είναι έτοιμο. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, κυρίως για γεύση. Ωραία. Και είναι έτοιμο να το απολαύσετε. Μην ξεχάσετε εγγραφή, like και καμπανάκι. Καλή συνέχεια!